Huawei Watch 3 Pro, παρακαλώ ναι. Είμαι ο Greek τη της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία που βλέπετε για να δούμε ακριβώς από μέσα το ρολόι και όλα του τα περιεχόμενα. Είναι ακόμη μια συσκευασία η οποία μου δόθηκε από το Huawei Customer Service Center στη Μιχαλοκοπούλα 178. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις και χωρί να σα καθυστερήσω περισσότερο, γιατί έχω πολύ μεγάλη αγωνία και εγώ να δω πώ είναι, πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία του Huawei Watch 3 Pro. Όπω βλέπετε, είναι αυτή εδώ πέρα. Σα τη δείχνω και γύρω-γύρω για να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα από το πώ είναι η συσκευασία. Θα σα δείξω και εδώ και θα σα εξηγήσω σε άλλο βίντεο γιατί σας το δείχνω, βλέπετε από πίσω την ταμπέλα και το σηριακό ρυθμό του ρολογιού του συγκεκριμένου. Όπως μπορείτε να δείτε από πάνω έχει και το email, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Συνεχίζοντας λοιπόν με το unboxing, έχω εγώ εδώ πέρα το κοπίδι το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτήν. Σκύπουμε το πλαστικό. Και <Τι> έχουμε πολύ περίεργα εγώ προσωπικά για να μπορέσω να δω τι είναι, πώ είναι και πώ φαίνεται το συγκεκριμένο ρολόγιο από μέσα. Γιατί είναι ένα από τα ρολόγια που σκέφτηκα να πάρω, ώστε να το GT2 Pro το οποίο είχα. Έχετε λοιπόν η ώρα του ανοίγματο. Ταρά. Όπω και με το runner, βλέπετε ότι είναι ακριβώ το ίδιο. Σα το βγάζω εγώ από εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν αυτό που κρατάει το ρολόι και το λουράκι του σε κανονικό σχήμα για να μην παραμορφωθεί. Επειδή το συγκεκριμένο λοιπόν είναι το 3 Pro, το Elite βλέπετε ότι έρχεται με το μεταλλικό του λουράκι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θα σας τα βγάλω αυτά για να μπορέσουμε να το δούμε από κάτω πώς φαίνεται. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε εδώ. Αφήνουμε το ρολόι επίσης εδώ για να το δούμε σε δεύτερο χρόνο και συνεχίζουμε με το κουτί. Το κουτί μέσα λογικά έχει έναν φορτιστή. Έχει και άλλο λουράκι και αυτό οκ. Okay. Έχει τα χαρτιά, τα εγχειρίδια, αυτό που θα μας λέει λογικά να κατεβάσουμε το Huawei Health App, σωστά. Ωραία. Και εδώ πρέπει να είναι επίσης ο φορτιστής. Τι είναι αυτό. Α, τελειό. Έχει επίση μια επέκταση για το λουράκι για να. Α, το καλό. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά γιατί ήθελα να το σχολιάσω και μόνο που σκεφτόμουν ότι είναι το συγκεκριμένο. Θα σα εξηγήσω γιατί το λέω. Και εδώ είναι ο φορτηστής. Ο φορτιστή είναι ακριβώ ίδιο με τον προηγούμενο του runner. Είναι δηλαδή πάλι με καλώδιο ενσωματωμένο επάνω του. Δεν είναι αποσπόμενο. Έχει εδώ πέρα αυτές τι γραμμούλε οι οποίε δημιουργούν έναν σταυρό. ασύρματος καταλήγει και αυτό σε ένα USB Α από ό,τι βλέπω, για να μην το ανοίξω και το χαλάσω. Άρα λοιπόν αυτό ξαναμπαίνει μέσα. Και καλά, θα το βάλω μετά. Και εδώ έχουμε και το άλλο λουράκι. Τέλεια. Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Αυτό το συγκεκριμένο επίσης είναι σιλικόνης. Δεν γράφει όπως έγραφε στο runner επάνω Huawei Watch. Η αίσθησή του είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά όλα αυτά τα λουράκια σιλικόνη από όλε τι εταιρείε είναι πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που γράφει εδώ είναι ένα 22L. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται στην κάμερα ή αν το πιάνει. Είναι λοιπόν αυτά. Θα τα συμμαζέψω εγώ σε δεύτερο χρόνο. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν όπω το βλέπετε. Είναι το ρολόι. Εγώ εδώ πέρα, όπω είδατε, έχω βγάλει το λουράκι για να έχουμε καθαρά μόνο αυτό. Το συγκεκριμένο έχει κυκλικό φινιρισμό, η οθόνη του είναι στρογγυλή, το πλαίσιό του είναι από τιτάνιο, από κάτω αυτό είναι κεραμικό και το χελί του είναι από σαφύρι. Η οθόνη του είναι 1,43 ίντσες, 11 χιλιοστά είναι στο ύψος του και είναι 48 χιλιοστά και 49,6. Το μέγεθο τη κάσας δηλαδή είναι 48 χιλιοστά. Το βάρο του χωρί το λουράκι, όπω δηλαδή ακριβώ βλέπετε να το κρατάω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι στα 63 γραμμάρια. Και η οθόνη του είναι 466x466 σε πίξελ, άρα δηλαδή έχουμε, ε, πώς το λένε αυτό, pixel density, είναι 326, η οθόνη είναι στα 60Hz, 1,43 inches και ο ημάντας επίσης είναι από τιτάνιο. Και αν το πιάσει η κάμερα εδώ πέρα, επάνω γράφει και Huawei, ανοίγει έτσι, αλλά θα περάσουμε στον ημάντα γιατί είναι κάτι που εμένα με εντυπωσίασε. Υπάρχει και η άλλη έκδοση η οποία είναι η κανονική, και το λουράκι είναι φτιαγμένο από δέρμα. Αυτό εδώ από πάνω δεν γυρίζει, απλά για να το έχουμε σαν εικόνα. Βλέπετε λοιπόν ότι από εδώ πέρα έχει δύο κουμπιά. Αυτό είναι καθαρά κουμπί, είναι το πλευρικό κουμπί του ρολογιού, και αυτό εδώ πέρα είναι περιστρεφόμενο. Επάνω γράφει Huawei Watch, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει αυτό να το πιάσει η κάμερα. Το συγκεκριμένο στόσο είναι περιστρεφόμενο σαν κουμπί για να μπορούμε να κάνουμε επιλογή μέσα στο μενού, γενικότερα να μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε αυτό. Στο συγκεκριμένο ρολόι μπορούμε επίσης να αλλάζουμε προσώψεις και έχουμε αντίστοιχα και δημιουργία πρόσωψη δικής μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε είτε με φωτογραφία είτε με βίντεο. Έχει μια μπαταρία η οποία έψαξα για να μπορέσω να βρω πόσο είναι. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που βρήκα στο internet είναι στα 790 mAh και συνεχίζοντας την περιήγηση στο ρολόι μπορούμε να δούμε ότι από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά όπως βλέπετε έχει αυτές εδώ πέρα τις μικρές τελίτσες και αντίστοιχα έχει και από εδώ ένα πολύ μικρό κενό. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι το μικρόφωνο και αυτά που βλέπετε από την άλλη πλευρά είναι και το ηχείο. Με το συγκεκριμένο το ρολόι μπορούμε όπως με αρκετά από τα ρολόγια που έχει κυκλοφορήσει η Huawei να μιλάμε στο τηλέφωνο και να ακούμε μουσική. Εδώ από κάτω στο ρολόι βλέπουμε το στοιχείο το οποίο έχει και με το οποίο μπορούμε να έχουμε παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού 24 ώρη, όπως επίσης και ολοήμερη παρακολούθηση του οξυγόνου, αυτό επιτυγχάνεται με 6 σε 1 LED τα οποία είναι εδώ πέρα μέσα και αυτά τα απορροφούν οι 4 φωτοδίωτοι που βλέπουμε το ρολόι να έχει περιμετρικά από τα LED. Αυτό συνολικά υποστηρίζεται και από το 3 συν 4,5 Plus για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ανάγνωση καρδιακών παλμών, όπω επίση να έχουμε και καλύτερη ανάγνωση του οξυγόνου στο αίμα μα. Και από περιέργεια, εγώ θα βγάλω αυτή τη στιγμή το runner το οποίο φοράω και θα βγάλω και το λουράκι από το ράνερ για να μπορέσω να το βάλω επάνω στο καινούριο το ρολόι, γιατί αυτό είναι που θα χρησιμοποιώ από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι να χρειαστεί να το επιστρέψω το συγκεκριμένο και το κάνω καθαρά και μόνο από περιέργεια για να μπορέσω να δω κατά πόσο αυτό κάθεται καλά. Αρκεί να μπορέσω να το βάλω, γιατί έχει το συγκεκριμένο πάντα μια δυσκολία στο να βάζουμε τα λουράκια. Θέλω απλά επίση εδώ πέρα να επισημάνω το εξή: Αυτό το ρολόι έχει μια τεράστια ευκολία για να μπορέσουμε να βάζουμε τα λουράκια. Αν το δείτε, δεν ξέρω αν μπορέσει να το πιάσει εδώ πέρα ακριβώ η κάμερα, εδώ βλέπετε ότι έχει κάτι σαν εσοχέ και κάτι σαν εγκοπέ. Το έχει και από εδώ, όπως επίσης το έχει και από εδώ. Ερχόμαστε λοιπόν για να βάλουμε το λουράκι και συνήθως τα λουράκια έχουν τη μία προεξοχή και από πάνω που πατιέται μετά. Και κάνουμε το εξή. Σέρνουμε αυτό εδώ, το πιάνει, σέρνουμε και αυτό από πάνω, χωρίς να χρειάζεται να πατήσουμε το κουμπί. Αυτό δηλαδή εδώ πέρα που ανοίγω κλείνει και το πιάνει απευθεία. Κάτι πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ βολικό για να μπορέσουμε να βάζουμε τα λουράκια χωρί να ταλαιπωριόμαστε και να μα πονάνε τα δάχτυλα και τα νύχια. Το βλέπετε, είναι έτοιμο, έπιασε, φοριέται επί τόπου και είμαστε μια χαρά. Ξέρω, δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, απλά αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο είχα εύκαιρο. Δείτε το πώ κάθεται και πόσο ωραία τελικά φαίνεται. Το ρολόι, σαν ρολόι επάνω στο χέρι μου, έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να δούμε λίγο το λουράκι και αυτό το οποίο ήθελα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το λουράκι είναι φτιαγμένο από τιτάνιο συνήθω με τα συγκεκριμένα τα λουράκια έχουμε το εξή πρόβλημα. Επειδή μπορεί να μην κάνει καλά στο χέρι μα ή μπορεί να χρειάζεται γενικότερα να αλλάξουμε το μέγεθο των συγκεκριμένων, υπάρχουν ειδικά εργαλεία τα οποία βγάζουν από εδώ κάτι ακίδε που έχουν. Αυτό λοιπόν το λουράκι έχει την εξή εξυπνάδα. Σου λέει να το αλλάξει. Απλά κάνει αυτό, βγαίνει και μπορεί να βγάλει αυτά που δεν χρειάζεσαι για να μπορέσει να το φτάσει στο μέγεθο που αρκεί και αρμόζει σε εσένα, ούτω ώστε να ταιριάζει καλά στο χέρι σου για να μην κινείται και να μην φεύγει. Και η Huawei έχει κάνει και την εξή εξυπνάδα. Μα έχει δώσει και τέσσερα επιπλέον από το λουράκι για να μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε εφόσον το χέρι μα είναι πιο χοντρό και δεν μα κάνει το αρχικό μέγεθο το οποίο είχε. Πάρα πολύ έξυπνο που δεν Μπορούσα να φανταστώ ότι θα το έχει κάνει η Huawei το συγκεκριμένο. Βλέπετε επίση ότι μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα και βγαίνουν αντίστοιχα πάρα πολύ εύκολα. Είναι ο ίδιο τρόπο με τον οποίο βάζουμε και βγάζουμε ένα λουράκι. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Το κλείσιμο και το άνοιγμα επίση είναι πάρα πολύ εύκολο. Δείτε το εδώ. Κάνει το κλασικό κλικ στο τέλο για να ξέρουμε ότι ασφάλισε. Και η αίσθηση του είναι επίση πολύ ωραία. Επίση είναι πολύ βολικό και το συγκεκριμένο το λουράκι. Αν το δείτε. Εδώ έχει ένα κουμπί το οποίο δεν ανεβοκατεβαίνει όπως ανεβοκατεβαίνουν αυτά εδώ. Αυτό εδώ πέρα το κουμπί το πατάμε και αν σας το πατήσω εγώ τώρα θα δείτε ότι τα δοντάκια, τα αυτάκια ή όπως θέλετε πείτε τα που έχει στις άκρες του θα μαζευτούν. Και όπως βλέπετε αυτά μαζευτήκαν και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε το λουράκι με πολύ μεγάλη ευκολία και επίσης αρκετά μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με το να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα για να φύγει. Άρα λοιπόν, είμαστε εδώ. Αν λοιπόν εγώ πάρω και το φορέσω, βλέπετε ότι στο δικό μου το χέρι το συγκεκριμένο επιπλέει. Το ότι επιπλέει σημαίνει ότι δεν είναι καλό γιατί δεν θα έχουμε σωστή ανάγνωση καρδιακών παλμών και δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Εγώ εδώ έχω σετάρει το ρολόι σύμφωνα με το πώ κάθεται καλύτερα στο δικό μου το χέρι για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα ούτω ώστε να φεύγει. Και πάλι βέβαια, αν το δείτε, νιώθω, το νιώθω λίγο χαλαρό όσον αφορά εδώ πάνω. Δηλαδή, σε φάση που κάνω ποδήλατο, δεν ξέρω κατά πόσο θα καθόταν καλά αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε ωστόσο να ανοίξουμε το συγκεκριμένο το ρολόι για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώ πώ συνδέεται και με το κινητό και τι μα δείχνει. Βλέπετε λοιπόν, έχω εγώ εδώ το κινητό και η αλήθεια είναι ότι πριν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο το ρολόι, θα πρέπει να πάω στο Huawei Health, να πάω στι συσκευέ και το συγκεκριμένο ρολόι να το αποσυνδέσω. Άρα λοιπόν, κάνω κατάργηση αντιστοίχη τη συσκευή. Ναι, θέλω να το καταργήσω. Θα προσπαθήσει βέβαια το Huawei Health να συνδεθεί με το GT2 Pro αλλά δεν θα το βρει γιατί είναι κλειστό. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ και ανοίγω πατώντας το πάνω κουμπί το Huawei Watch το συγκεκριμένο. Αυτό το ρολόι επίσης λειτουργεί με άρμονη λειτουργικό, όπως λειτουργεί και το runner. Άρα λοιπόν περιμένουμε να ανοίξει, μας λέει και μας καλωσορίζει με το λεκτικό Huawei. δεν ξέρω αν το έπιασε το μικρόφωνο, αλλά κάνει αυτό τον μικρό ήχο όταν ανοίγει το ρολόι και μα ολοκληρώνει ουσιαστικά την εκκίνηση. Όπω και με το runner, όπω και με όλα τα ρολόγια, μα ζητάει να επιλέξουμε τη γλώσσα την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Προφανώ εμεί θα πάμε να επιλέξουμε τα ελληνικά. Και μα λέει ότι πρέπει να κάνουμε αντιστοίχηση, άρα μα γράφει ότι πρέπει να κάνουμε σάρωση του κωδικού QR για λήψη υγεία Huawei Health. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι επιλέγοντα το πλευρικό πάνω κουμπί το οποίο είναι και περιστρεφόμενο, Μετακινούμε στην οθόνη. Εγώ λοιπόν θα κάνω προσθήκη τη συσκευή για να μπορέσω να τη συνδέσω με το Huawei Health και να το χρησιμοποιήσω. Άρα λοιπόν, βάζω την εφαρμογή να κάνει σάρωση. Όπω βλέπετε, βρίσκει κατευθείαν το ρολόι το Huawei Watch 3 Pro. Βλέπει και το runner γιατί και αυτό το έχω ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, εμένα με ενδιαφέρει να κάνω σύνδεση με το Pro. Λοιπόν, με... με ενημερώνει ότι έχω συνδεθεί στο Huawei Watch GT2 Pro και θα τερματίσει την τρέχουσα σύνδεσή μου. Με ενδιαφέρει να το κάνω. Άρα λοιπόν πάει η εφαρμογή να κάνει τη σύνδεση. Θα πρέπει εμένα να μου βγάλει ένα μήνυμα στο ρολόι όπου θα πρέπει να το αποδεχτώ, αν θυμάμαι καλά. Με ρωτάει αν θέλω να γίνει συγχρονισμό μηνυμάτων Bluetooth. Σαφώ και με ενδιαφέρει να γίνει το συγκεκριμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει γίνει η επικοινωνία. Το ρολόι με ρωτάει ότι γίνεται έτοιμα, έτοιμα για το Huawei Mate XS. Αν θέλω να το αποδεχτώ, προφανώ το αποδέχομαι. Και τώρα το ρολόι ολοκληρώνει την αντιστοίχηση με το κινητό. Ωραία μου βγάζει του όρου χρήση. Η εφαρμογή Huawei Mobile Services είναι μια συλλογή, ναι, οκ. Okay. Αυτό Εδώ πέρα μα ζητάει να επιλέξουμε αν θέλουμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα βελτίωση τη εμπειρία χρήση τη υπηρεσία τοποθεσία. Τέλο πάντων, να ενεργοποιήσουμε όλα, ούτω ή άλλω το ρολόι θα επιστραφεί. Και με το, με το, που τελειώσει η αντιστοίχηση, το ρολόι μα κάνει έναν ήχο για να μα ενημερώσει. Τέλο. Στο ρολόι επάνω μου γράφει ένα από τρία και μου λέει Σύρετε δεξιά για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Επόμενο. Ωραία. 2 από 3. Πατήστε την κορώνα δύο φορέ για προ... προβολή πρόσφατων εργασιών. Και αντίστοιχα, μου λέει περιστρέψτε την κορώνα για πλοήγηση. Επίση, το ρολόι μου λέει υπηρεσία βελτίωση του ρολογιού. Αυτή η υπηρεσία απαιτεί πρόσβαση στο ίντερνετ και τι άδειε τοποθεσία και ημερολογίου. Χρειάζεται επίση να λαμβάνει πληροφορίε για την τοποθεσία, το ημερολόγιο και άλλα. Αυτό χρησιμοποιείται για προβολή στην πρόσωψη ρολογιού του Assistant Today και σε άλλε οθόνε. Για λεπτομέρειε, θα ανατρέξετε στην αδειών. Α συμφωνήσουμε αυτή τη στιγμή. Και έχει τελειώσει η ενεργοποίηση και η σύνδεση του ρολογιού με το Huawei Health. Το Huawei Health μα λέει ότι πρέπει να κάνουμε επαλήθευση τη ταυτότητά μα για να μπορέσει να συνδεθεί το συγκεκριμένο με το ρολόι. Καθότι το ρολόι χρησιμοποιεί αυτό για να μπορεί να κατεβάζει προσώπηση, να μπορεί να εγκαθιστά εφαρμογέ όπω επίση να μπορεί να κάνει αναπαραγωγή μουσική. Στο Huawei Health μου βγάζει και μια ενημέρωση όπου μου λέει ότι για ακριβή μέτρηση καρδιακού ρυθμού. Να σφίξουμε το ρολόι και να κρατήσουμε τουλάχιστον ένα δάχτυλο μακριά από το καρπιαίο. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά μα λέει ότι πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο στο χέρι μα εδώ, ούτω ώστε το ρολόι να είναι εδώ. Αν δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή το φορέσω, μου λέει ότι πρέπει να είναι εδώ, ούτω ώστε να είναι ένα δάχτυλο πιο πάνω. Εδώ λοιπόν μου δείχνει τα πάντα. Από εδώ πέρα μέσα μπορούμε να επιλέξουμε προσώψει. Μα έχει προτινόμενε, μπορούμε να αγοράσουμε, έχει κάποιο δωρεάν. Κάποιο γενικότερα μπορεί να κάνει μια αναζήτηση στο κατάστημα προσώσεων στο Huawei Health και να μπορέσει να δει τα πάντα. Μα δίνει επίση, αν το δείτε, τη δυνατότητα για διαχείριση τη e SIM, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε τη συσκευή μα με το δίκτυο κινητή τηλεφωνία, καθότι μπορούμε με το συγκεκριμένο το ρολόι να κάνουμε χρήση τη e SIM και μπορούμε μέσα από αυτό, χωρί να χρειάζεται να έχουμε το κινητό μα μαζί, να κάνουμε πραγματοποίηση κλήσεων να εγκαταστήσουμε εφαρμογέ και να αναπαράξουμε μουσική και όλα αυτά καθαρά και μόνο μέσα από το ρολόι. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, εγώ δεν θέλω να την ενεργοποιήσω τη συγκεκριμένη. Πάμε ωστόσο να δούμε πώ φαίνεται ακριβώ το ρολόι και το μενού του από μέσα. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά η οθόνη του, γιατί έχει να κάνει με το ρυθμό ανανέωση τη οθόνη και με το πώ κάνει εγγραφή η κάμερα. Δυστυχώ δεν έχω κάποια άλλη κάμερα για να μπορέσω να κάνω εγγραφή αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ωστόσο ότι αυτή είναι η πρώτη οθόνη με την οποία ερχόμαστε σε επαφή. Αν πατήσουμε το κουμπί από το πλάι, το πάνω κουμπί μα μεταφέρει στο μενού τη συσκευή και βλέπετε ότι ενώ εγώ περιστρέφω το συγκεκριμένο το κουμπί, το μενού του μεγαλώνει και μικραίνει. Άρα μπορούμε αντίστοιχα να επιλέξουμε και την εφαρμογή την οποία θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση. Ωστόσο, εγώ θα αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το μενού, γιατί εμένα δεν με διευκολύνει το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, όπω είμαστε, έρχομαι στην αρχική οθόνη, κατεβάζω την οθόνη από πάνω και θα πάω κατευθείαν στις ρυθμίσεις από τις ρυθμίσεις. Βλέπουμε ότι το μενού των ρυθμίσεων μας αναφέρει το εξή. Μας λέει το λογαριασμό τον οποίο χρησιμοποιούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε Wi-Fi. Το συγκεκριμένο συνδέεται σε Wi-Fi 2,4 GHz, δεν πιάνει τη συχνότητα των 5. Μας δείχνει το Bluetooth που μας λέει ότι είναι ενεργό και μέσα από αυτό μπορούμε να επιλέξουμε τις αντιστοιχισμένες συσκευές ή μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε αντιστοίχηση μιας καινούριας. Όπω επίση μα μεταφέρει στο δίκτυο κινητή τηλεφωνία για να μπορέσουμε να το θέσουμε σε λειτουργία πτήση, να διαχειριστούμε την eSIM. Όπω επίση να δούμε την κατάσταση του δικτύου, τη χρήση δεδομένων κινητή τηλεφωνία και τα πάντα. Άρα λοιπόν, εγώ πηγαίνω πίσω. Έχουμε τη δυνατότητα για περισσότερε συνδέσει. Όπου εδώ μα δείχνει το NFC, μα δείχνει την πληρωμή με άγγιγμα που αυτό το χρησιμοποιούμε από το πορτοφόλι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πορτοφόλι στην Ελλάδα. Λίγο που το έχω ψάξει δεν γίνεται. Από το πέρα μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετική πρόσωψη ορολογιού και βλέπετε μέσα από το μενού ότι μπορούμε να επιλέξουμε αυτέ που έχει ήδη εγκατεστημένε στη συσκευή. Όπω επίση μπορούμε να επιλέξουμε και καινούργιε να τι κατεβάσουμε από το Huawei Health, από το κατάστημα δηλαδή εφαρμογών και προσώψεων, ούτω ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνε. Τι μα έχει άλλο, Α, μα δίνει τη δυνατότητα εδώ πέρα να επιλέξουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται κάποιε πληροφορίε πάντα στην οθόνη, ακόμη και όταν θεωρητικά η οθόνη έχει σβήσει. Όπω επίση εδώ πέρα βλέπουμε το πρόγραμμα εκκίνηση. Το πρόγραμμα εκκίνηση είναι το μενού. Αν θέλουμε να έχουμε πλέγμα ή αν θέλουμε να έχουμε λίστα. Εγώ θα επιλέξω τη λίστα γιατί αυτή με διευκολύνει λίγο περισσότερο, επειδή αν το δείτε τώρα, δίπλα από κάθε εικονίδιο μα λέει και το όνομα έκαστο. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να το θυμόμαστε και να μαντέψουμε τι σημαίνει το καθένα. Ακούστε λοιπόν πώ ακούγεται αυτό το τραγούδι, δεν θα μιλήσω καθόλου. Δεν είναι άσχημα για μουσική από ρολόι. Αντίστοιχα, εάν γυρίσουμε στην αρχική οθόνη και κάνουμε σάρρωση προς τα δεξιά, μας γυρνάει στο assistant που μας δείχνει το μέρο στο οποίο βρισκόμαστε μα δείχνει τον καιρό και από κάτω μα δείχνει την αναπαραγωγή μουσική. Αυτό εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει το ρολόι. Εάν εδώ πέρα εγώ είχα κάποιο ηχείο συνδεδεμένο ή εάν πάρω να σα βάλω μουσική ε, από το Tidal, βλέπετε ότι ακριβώ από κάτω μου έχει ενεργοποιήσει και τη μουσική στο, ρολόι, στο, στο κινητό. Αντίστοιχα από εδώ πέρα μπορώ να το ενεργοποιήσω και να το απενεργοποιήσω, δηλαδή να σταματήσω και να εκινήσω τη μουσική. Αν έχουμε και κάποιε άλλε πληροφορίε, δηλαδή κάνουμε κάποια γυμναστική ή κάποια προπόνηση, οτιδήποτε, θα πρέπει να μα τι αναφέρει και αυτέ εδώ πέρα. Από την αρχική οθόνη, όπω είμαστε, εάν κάνουμε προ τα πάνω, μα δείχνει διάφορε ειδοποιήσει. Εδώ πέρα μα δείχνει τι ειδοποιήσει που έχουμε με μηνύματα, με Viber, με WhatsApp, με τα πάντα. Και μέσα από το μενού αντίστοιχα μπορούμε να επιλέξουμε οτιδήποτε. Βλέπετε ότι έχει ε, την επιλογή για του κορδιακού να βλέπουμε τον ύπνο μα, το οξυγόνο, την ένταση που έχουμε εκείνη την ώρα, μα έχει κάποιε ασχέσει αναπνοή. Όπω βλέπουμε στο μενού, μπορούμε, αν κάτι από αυτά δεν το θέλουμε, να πατήσουμε παρατεταμένα, ούτω ώστε να μα εμφανίσει το εικονίδιο τη διαγραφή και να το διαγράψουμε. Μια εντελώ καινούργια προσθήκη, την οποία έχει το ρολόι του συγκεκριμένο, είναι ότι μπορεί να μα μετρήσει τη θερμοκρασία του δέρματο. Και μα λέει ότι για καλύτερα αποτελέσματα, στερεώστε καλά το λουράκι και φορέστε τη συσκευή για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τη μέτρηση. Όπω επίση βλέπετε ότι έχουμε πρόσβαση απευθεία στο Huawei App Gallery για να κατεβάσουμε όπω σα έχω αναφέρει ήδη Εφαρμογέ μέσα από τη συσκευή τη συγκεκριμένη. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, όπω βλέπετε, είναι το App Gallery τη Huawei για το συγκεκριμένο ρολόι. Μα δείχνει κάποιε εφαρμογέ τι οποίε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εγκαταστήσουμε απευθεία, ή μπορούμε να πάμε να δούμε περισσότερε οι οποίε διατίθενται για το συγκεκριμένο το ρολόι. Σίγουρα δεν θα σα τι δείξω όλε εγώ αυτή τη στιγμή. Επίση, να σα ενημερώσω ότι με το που άνοιξε η εφαρμογή, κατευθείαν εμένα μου δώνει το ρολόι και μου βγάλει ειδοποίηση, όπου αν δείτε. Με ενημερώνει ότι χρειάζεται να γίνουν ενημερώσει δύο εφαρμογών, μου δείχνει τον όγκο των συγκεκριμένων εφαρμογών. Εγώ επιλέγω να κάνω την ενημέρωση, άρα εδώ πέρα μου, ενημερώ... μου ενημερώνει το πορτοφόλι, όπω επίση μου ενημερώνει και το HMS Core που είναι. Το αντίστοιχο Google Services τη Huawei. Το αφήνω εγώ να κάνει εδώ πέρα τη διαδικασία την οποία χρειάζεται. Δεν ξέρω πώ θα την κάνει βέβαια, γιατί δεν ξέρω αν έχει συνδέθει σε Wi-Fi. Όπω βλέπετε εδώ πέρα στο μενού υπάρχει και μια ειδική εφαρμογή η οποία είναι σημειωματάριο. Αν την ανοίξουμε, μα ζητάει και την άδεια για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε να κάνει Εγγραφή ήχου, τόσο ώστε να αποθηκεύουμε το συγκεκριμένο στο σημειωματάριο απευθεία, έχει τη δυνατότητα να επιτρέπεται μόνο κατά τη χρήση τη εφαρμογή εγγραφή ήχου, ή μπορούμε κατευθείαν να το αρνηθούμε. Εγώ το επιτρέπω, άρα λοιπόν βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε απευθεία από εδώ πέρα εγγραφή. Αν σα το πατήσω, μιλώντα, δείχνει από πάνω και την ένταση με την οποία καταγράφει την φωνή και μπορούμε να μιλάμε από εδώ πέρα. Και κατευθείαν μα βγάζει ότι έχει γίνει και μία εγγραφή. Αυτή ήταν και η ένταση με την οποία ακούγεται. Εγώ, ωστόσο, θα βγάλω το λουράκι από το συγκεκριμένο το ρολόι για να μην το λερώσω κατά τη χρήση, γιατί ούτω ή άλλω, όπω σα έχω αναφέρει, αυτό θα χρειαστεί να το επιστρέψω στο Huawei Customer Service στην Χαλκοπούλικα των 78 που μου το δώσανε για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το τεστάρουμε, να το ανοίξουμε και να το δούμε. Άρα λοιπόν, θα ξαναφορέσω το συγκεκριμένο το λουράκι, το οποίο με να δοκιμάζω προηγουμένω. Αυτή λοιπόν ήταν η συσκευασία από το συγκεκριμένο το ρολόι. Αυτό το ρολόι βλέπετε ότι εγώ έχω αρχίσει και το φοράω ήδη. Κάποια πράγματα θα σα τα επαναλάβω, γιατί θα πούμε όλα τα χαρακτηριστικά του ρολογιού από την αρχή και πάμε να ξεκινήσουμε με την εμφάνιση. Μιλάμε για ένα ρολόι με κυκλικό φινίρισμα, στρογγυλή οθόνη, AMOLED 1,43 inches, 466x466 pixel 60 Hz ανανέωση με pixel density στα 326 ppi, η κάσα του είναι από τιτάνιο, το στοιχείο που ακουμπάει στο χέρι μας είναι από κεραμικό, δύο πλευρικά κουμπιά, το ένα κανονικό κουμπί, το άλλο το κουμπί είναι περιστρεφόμενο, είναι περιστρεφόμενη στεφάνη και με αυτό μπορούμε να μετακινούμαστε μέσα στο μενού όπως επίσης μπορούμε να επιλέγουμε. Στην οθόνη μπορούμε να επιλέξουμε να βάλουμε πάρα πολλά watch faces όπως επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας με φωτογραφία ή με βίντεο. Είναι μικρά βίντεο, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώ δευτερόλεπτα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και αυτό σαφώ και είναι περισσότερο ρεύμα. Άρα, δηλαδή, καταναλώνουμε περισσότερη μπαταρία. Μιλάμε για ένα ρολόι 48 χιλιοστά με 49,6 χιλιοστά με 11 χιλιοστά. Άρα, είναι γιατί το φαράω ήδη 48 χιλιοστά, 49,6 και 11 με βάρο γύρω στα 63 γραμμάρια χωρί το λουράκι του. Βγαίνει σε δύο εκδόσει: την ελίτ που έχει το μεταλλικό λουράκι και την κανονική που έχει το δέρμα. Είναι αδιάβροχο σε 5 ATM, άρα μιλάμε για αδιάβροχο περίπου στα 50 μέτρα. Όπω επίση βγαίνει με RAM στα 2 GB και ROM στα 16 GB. Έχει δηλαδή περισσότερη μνήμη από ό,τι έχουν τα άλλα ρολόγια που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το συγκεκριμένο ρολόι έρχεται με 790 mAh, μπαταρίας. είναι κάτι που δεν το αναφέρει η εταιρεία στα χαρακτηριστικά του, ωστόσο το έψαξα online και μπόρεσα και το βρήκα. Όλη η σειρά των Huawei Watch 3 ρολογιών είναι εξοπλισμένη με αρχιτεκτονική διπλού chip. Όπω επίση μα βοηθάει στη λειτουργία του ρολογιού ο έξυπνο αλγόριθμο εξοικονόμηση ενέργεια. 3, νομίζω έτσι το λέει η Huawei. Εδώ πέρα υπολογίστε ότι το συγκεκριμένο το ρολόι έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία από όλα γιατί είναι το Pro, άρα μιλάμε για μια διάρκεια χρήσης 5 περίπου ημερών στην τυπική χρήση και 21 περίπου ημερών στο mode εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας μπαταρίας. Και αυτό το ρολόι επίσης φορτίζει ασύρματα. Μπορείτε και αυτό όπως το έχω εδώ και το έχω μέσα στο σακουλάκι του. Αυτό είναι το αρχικό σακουλάκι στο οποίο μου ήρθε μπορείτε να το φορτίσετε και με τον αρχικό, να το πω έτσι, φορτιστή που έχετε από παλιότερο ρολόι της Huawei. Αυτό εγώ το φορτίζω με τον φορτιστή του Huawei Watch GT2 Pro το οποίο έχω γιατί με βολεύει περισσότερο επειδή είναι αποσπόμενος και μπορώ να συνδέσω οποιοδήποτε καλώδιο USB-C. Σας τα έχω αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, σας το αναφέρω και σε αυτό επίσης από την κάτω πλευρά του ρολογιού είναι ο αισθητήρα ο οποίο υποστηρίζεται από το TrueSync 4,5 Plus. Με αυτόν μπορούμε να έχουμε ολοήμερη παρακολούθηση καρδιακού παλμού, όπω επίση μπορούμε να έχουμε ολοήμερη παρακολούθηση του οξυγόνου μα. Με αυτόν τον αισθητήρα επίση μπορούμε να μετράμε τη θερμοκρασία τη επιφάνεια του δέρματο, σαν να μετράμε την επιφάνεια τη θάλασσα. Ακούγεται. Ο αισθητήρα έχει 6 σε 1 LED και 4 φωτοδίοδου οι οποίε απορροφούν το φω για να μπορούμε να έχουμε σωστή ανάγνωση των παλμών και αυτό συνδυαστικά με το TrueSync 4,5 Plus είναι που μας δίνει καλύτερη ανάγνωση και καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με αυτό που διαβάζει το ρολόι. Το συγκεκριμένο το ρολόι επίσης υποστηρίζει eSIM, άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο του χωρίς να χρειάζεται να έχουμε απαραίτητα κάποιο κινητό μαζί μας και μπορούμε μέσα από αυτό να πραγματοποιήσουμε κλήσει. Μπορούμε να δεχτούμε κλήσει, μπορούμε να ακούσουμε μουσική με έναν πολύ μεγάλο περιορισμό ότι μπορούμε να ακούσουμε μουσική Μόνο από το Huawei Music, γιατί μόνο με αυτό συνδέεται αυτή τη στιγμή. Δεν το υποστηρίζει κάποια άλλη πλατφόρμα μουσική. Το έχω ψάξει και το έχω δοκιμάσει. Υποστηρίζει το MeTime, το οποίο δεν ξέρω πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί δεν έχω κάποιον γνωστό που να έχει MeTime ενεργό για να μπορέσουμε να κάνουμε δοκιμή. Συνδέεται σε δίκτυα 3G και 4G. Επίση έχει τη δυνατότητα και είναι εξοπλισμένο να αναγνωρίζει εάν πέσουμε, ε, να αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι πέσαμε και να μπαίνει σε λειτουργία έκτακτη ανάγκη με αποτέλεσμα να ενημερώνει κάποια επαφή την οποία εμεί έχουμε επιλέξει. Εάν δεν συμβεί το συγκεκριμένο, υπάρχει δυνατότητα να πατήσουμε το κουμπί το πάνω, αυτό δηλαδή το οποίο περιστρέφεται πέντε φορέ, και αυτό θα στείλει μία σώση υπηρεσία, σε υπηρεσία, όχι υπηρεσίε, υπηρεσία, υπηρεσία έκτακτη ανάγκη. Υποστηρίζει 100 και είδη προπόνηση, με αυτόματη αναγνώριση των 6 πιο συνηθισμένων ειδών προπόνηση που κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, μιλάμε για τρέξιμο, μιλάμε για περπάτημα. Ε, δεν ξέρω τι άλλο η αλήθεια είναι, γιατί εμένα κάθε φορά μου βγάζει ειδοποίηση όταν βγαίνω για περπάτημα και μου λέει ότι βρίσκεστε έξω για περπάτημα. Ε, θέλετε να εκκινήσετε την καταγραφή. Άρα στα υπόλοιπα, α, και στο ελλειπτικό. σε αυτά τα τρία είναι που εγώ έχω λάβει ειδοποίηση. Σε άλλα τρία δεν ξέρω ποια είναι. Έχει επίση έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, δεν το έχω δοκιμάσει. Μου προτάθηκε αλλά δεν το θέλω. Να μπορούμε να χειριζόμαστε τι κλήσει μα, γιατί μπορούμε να τι χειριζόμαστε με χειρονομίε. Μπορούμε δηλαδή την ώρα που δεχόμαστε μια κλίση να το γυρίσουμε στο πλάι. Αν θυμάμαι καλά, για να μπει η κλίση σε πάυση, ή μπορούμε να κάνουμε κάποιε χειρονομίε, δηλαδή έτσι όπω έχουμε το χέρι να το σφίξουμε δύο φορέ, ή κάπω τώρα δεν το θυμάμαι. Μου το πρότεινε, αλλά δεν ήθελα να το ενεργοποιήσω και με αυτόν τον τρόπο να απορρίψουμε ή να πραγματοποιήσουμε ή να δεχτούμε μια κλίση. Πολύ έξυπνο μου φάνηκε, αλλά θα πρέπει εκείνη την ώρα να το θυμηθεί. Φαντάζομαι βέβαια ότι δεν θα το θυμηθούν και όλοι, γιατί πιστεύω ότι όταν μα καλεί κάποιο, δεν είναι το ότι είμαστε έτσι και λέμε: Α, εντάξει, με καλή Κατερινά. Και ανοιχοκλίνουμε τα δάχτυλά μα τι φορέ και απαντάμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι όντω τόσο εύκολο το συγκεκριμένο. Και όπω όλα τα ρολόγια τη Huawei, καταγράφει τα επίπεδα του άγχου μα, καταγράφει τι θερμίδε που έχουμε κάψει, καταγράφει τα βήματά μα, καταγράφει τον ύπνο μα. Εάν είστε γυναίκα και σα ενδιαφέρει, καταγράφει τον εμινορωικό σα κύκλο. Ορίστε, σε αυτό το βίντεο το είπα πιο καλά, χωρί να μπερδευτώ. Αυτό λοιπόν ήταν το Huawei Watch 3 Pro, το οποίο μου δόθηκε από το Huawei Customer Service Center στη Μιχαλοκοπούλη 178. Βλέπετε ότι το φοράω ήδη, τεστάρετε ήδη, άρα περιμένουμε και ένα επόμενο βίντεο από εμένα που θα είναι το review. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε και να περνάτε καλά. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις. Σας χαιρετώ. Γεια σας.